Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Ήταν η Αθήνα, όμως στο λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου, θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί και το όνειρο σκορπάει στο γραφείο τη βουή. Μετάβομαι γνωμένος, δουλεύεις και γελάς. Σ' ακούω σαν χαμένος, το ρεφρέν να τραγουδάς. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Πολύ καλημέρα σας. Παρασκευούλα, Παρασκευούλα. Πώς περνούν οι μέρες, ε? Και είναι οι μέρες μαρτύριο αυτές οι μέρες που διανύουμε. Λόγω της θερμοκρασίας της υψηλής έχουμε μπει, το καταλάβατε νομίζω, σε παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, με ό,τι και αυτό συνεπάγεται για τη ζωή μας, για την οικονομία, για την κοινωνία γενικότερα. Νομίζω ότι όταν ανοίξουν οι ουρανοί θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι μετεωρολόγοι δεν είναι καθόλου ησυχαστικοί, ιδιαίτερα, ίσα-ίσα, λένε ότι από την Κυριακή και μετά θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να προσέχετε τον εαυτό σας και την υγεία σας. Το ΕΚΑΒ κάθε μέρα κατακλείζεται από τηλέφωνα, από κλήσεις με ανθρώπους με συμπτώματα θερμοπληξίας σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά τις ώρες αιχμής, από 11-12 το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα, καλό θα είναι να μην βγαίνουμε το σπίτι αν δεν έχουμε δουλειά. Καλό θα είναι να είμαστε σε σκιερά, δροσερά μέρη, όσο και αν αυτό γίνεται. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι, από την άλλη λέμε συνέχεια για τα air condition, blackout να μην πάθουμε πρώτον, και δεύτερον να μην πάθουμε blackout όταν μας φέρουν το τιμολόγιο, όταν μας φέρουν το λογαριασμό, γιατί πραγματικά εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δροσερά ντυνόμαστε, πίνουμε πολλά υγρά, καταναλώνουμε μόνο φρούτα και λαχανικά, μικρά γεύματα, αποφεύγουμε αυτή την ώρα έτσι βαριά φαγητά. Και κυρίως όσοι είστε σε ευπαθείς ομάδες σε αυτή την κατηγορία, προσοχή, προσοχή, ιδιαίτερη καλό θα είναι να μείνετε μέσα αυτές τις μέρες στο σπίτι, σε σκιερό και δροσερό μέρος. Και πολλά χλιαρά ντους, λένε οι γιατροί. Δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο συστήνουν οι ειδικοί. Αυτά εν ολίγης. Και φυσικά όσοι έχουν προβλήματα με παθήσεις όπως καρδιολογικές και τίποτα τυχόν άλλο, διαβητική κτλ. Πάντα αυτές τις μέρες είμαστε με το τηλέφωνο στο χέρι για τις συμβουλές του γιατρού. Να προσέχουμε τον εαυτό μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε σε αυτή την γη, σε αυτή την ζωή. Της Αγίας Βερονίκης σήμερα, 12 του Ιούλη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στη Βερονίκη, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, σε όσους θα έχουν αύριο γενέθλια, σε όσους έχουν μία φορμή, τέλος πάντων, να το γιορτάζουν, γιατί είναι πολύ μικρές και δυσέβρετες οι αφορμές για να γιορτάζουμε και να χαμογελάμε, δυστυχώς, αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο που διανύουμε. Καλημέρα στο Μιχάλη το Χειμωνίδη που βρίσκεται στο κοντρόλ της τηλεόρασης του Άστρα. Και ναι,
σήμερα καταφέραμε να είμαστε στον αέρα. Στην Έλενα την Κυριαζίδου καλημέρα που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2421-031-434 τα τηλέφωνά μας για όλους εσάς. Πάρτε μας να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς αυτές τις πολύ καυτές ημέρες. Και μάλιστα δεν έχουμε αυτή τη δοκιμασία. Αν θυμάστε μέσα στον Ιούνιο, έτσι, είχαμε και πάλι καύσωνα. Μας έρχεται και τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει τον Αύγουστο, πώς θα πάει τον Αύγουστο. Και κυρίως, παιδιά, τι θα γίνει όταν αποφασίσουν να ανοίξουν οι ουρανοί. Αυτό εμένα με τρομάζει, αυτό εμένα με φοβίζει. Οι ειδικοί λένε όχι πανικός, ανησυχία μεν για το φαινόμενο, αλλά όχι πανικός. Αυτό μεταφέρω κι εγώ ως συμβουλή. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα της Θεσσαλικής μας γης, εφημερίδα Ελευθερία. Στον αέρα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Καλά, εντάξει, κάτι μας είπα. Αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό δεν είναι είδηση. Ανεξιοποιείται από χιλιάδες αγρότες πολλά, συγγνώμη, χρηματοδοτικά προγράμματα που προαπαιτούν την υποβολή τους. Παρεμβάσεις ΕΘΕΑΣ και Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων. Αναμένεται άμεση πρωτοβουλία του Υπουργείου, του Αρμόδιου, για να ανοίξει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει την αχτή ο ΠΚΠ, ΕΛΓΑ, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, όλα τα πάντα είναι στον αέρα. Δεν ξέρω τι άφησε πίσω του, μάλλον συντρίμια, ο κύριος Αυγενάκης, και τα έκανε στο τέλος και μαντάρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους αγρότες μας, που παλιότερα ο αγροτικός τομέας ήταν η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Είχε δώσει ο Ανδρέας Παπαδρέου τότε πολύ μεγάλη βαρύτητα στον αγροτικό κόσμο. Και υπήρχε εγχώρια παραγωγή και είχαμε έτσι γνωρίσει και τις χρυσές εποχές των εξαγωγών. Τώρα τίποτα. Τώρα θα έπρεπε ο πρωτογενής τομέας να είναι πρωτεύων σε μια τέτοια έφορη γη όπως είναι της Ελλάδας, να τρέχει παραγωγή, να είμαστε άνθρωποι δημιουργικοί. Τώρα τίποτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχουμε επιλέξει κυβερνώντες που απλά διαχειρίζονται τη μιζέρια και την κατήφια μας. Ζητά δωρεάν σχολείο ο Δήμος Τυρνάβου, επίσκεψη του κυρίου Τσικριτσή στο ΙΠΕΘΑ, διαπολιτισμικό συγγνώμη, ταξίδι για χορό και λαογραφία στο Δήμο Τεμπών, μεγάλες γιορτές στη Σκήτη, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για Ιούλιο και Αύγουστο στην Αγιά, πληγωμένη πεζογέφυρα στον Άμυρο, στο Δήμο Αγιάς, αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού. Έχουμε μία αύξηση κρουσμάτων και αύξηση νοσηλιών στα νοσοκομεία. Καταγράφονται 21 θάνατοι, 13 διασωληνώσεις και 575 εισαγωγές. Και έχουμε και κάποιες μεταλλάξεις. Επέστρεψε και πάλι ο κορονοϊός, φυσικά καμία σχέση με όσα ζήσαμε φιαλτικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ας έχουμε το νου μας και σε αυτό, γιατί ο κορονοϊός, είπαμε από την πρώτη ώρα, ήρθε για να μείνει στη ζωή μας, δεν φεύγει, άπαξ διαπαντός, θα είναι εδώ. Ο Άσης δροσιά στη φλεγόμενη πόλη αναζητούν στο Δήμο Λαρισαίων και πραγματικά είναι φλεγόμενη πόλη η Λάρισα αυτές τις μέρες και όχι μόνο η Λάρισα. Η σύνθεση της έδρας για τη δίκη του Τομπών, τοποθετήσεις εισαγγελέων και δικαστών, εισαγγελική παρέμβαση για μετακινήσεις μαθητών, θα κληθούν συνδικαλιστές και διευθυντές σχολείων μετά από σχετικό δημοσίευμα. Πάμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, η οποία έχει μια πολύ δυσάρεστη και σοκαριστική για μένα είδηση για τον αγαπητό μας Αλέκο, έτσι τον ξέραμε όλοι, έτσι το φωνάζαμε όλοι, τον Αλέκο τον Κουτσελίνη, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, έφυγε από κοντά μας. Ήταν ο 60χρονος, ο οποίος έγινε τόσο ντόρος ανά το Πανελλήνιο. Κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του στη Ζαγορά έπεσε από ύψος 6 μέτρων, παρακαλώ. Ήταν ανεβασμένος σε σκάλα την ώρα που έκανε εργασίες κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Έπεσε από αυτό το ύψος με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στη σπονδυλική του στήλη. Δύο στενοφόρα υπάρχουν όλα κιόλα στη Ζαγορά. Το ένα εκτός λειτουργίας, λόγω βλάβης, τι πρωτότυπο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το άλλο εκείνη την ώρα ήταν απασχολημένο με μεταφορά ασθενούς στο Βόλο. Με αποτέλεσμα γείτονες, συγγενείς και φίλοι να τον πάρουν τον άνθρωπο να τον βάλουν σε καρότσα. Το θυμάστε, έτσι. Απασχόλησε το θέμα το Πανελλήνιο και έκανε αυτές τις απίστευτες δηλώσεις ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έλεγε ότι το σύστημα
Δούλεψε άψογα και ακαριαία, που να μην δούλευε κιόλας. Το μετέφεραν μέχρι το κέντρο υγείας αγοράς, 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι του, στην Καρότσα. Και από πίσω, με ιδιωτικά αυτοκίνητα, γιατρός και νοσηλευτής δίναν οδηγίες. Και τον μετέφεραν με αυτόν τον τρόπο, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ασθενοφόρο, δεν λειτουργούσε απλά πράγματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από εκεί έγινε μεταφορά του στο Βόλο, άνηση μάχη, κλινικά νεκρός από την πρώτη ώρα και στιγμή. Η οικογένειά του βρήκε μέσα στη θλίψη και την οδύνη να πάρει τη γενναία απόφαση. Δεν θα μπορούσε κάτι άλλο λιγότερο να κάνει ο Λέκος Κουτσελίνης. Χαρίζει τα όργανά του αυτή την ώρα, προχωρά σε δωρεά οργάνων η οικογένειά του. Χθες, μάλιστα, αργά το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε αερογέφυρα, στήθηκε αερογέφυρα ζωής για να δοθούν τα όργανά του. Έκαναν χθες και το τρίτο επίπεδο πείραμα για την εγκεφαλική του λειτουργία. Δυστυχώς ήταν εγκεφαλικά νεκρός και είναι απίστευτο. Ο Αλέκος ο Κουτσελίνης τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ και από την εκπομπή μας. Ήταν πάντα πρόθυμος να ενημερώσει τους καταναλωτές για τα πάντα. Πάντα ενήμερος όσον αφορά το καταναλωτικό κίνημα. Και πραγματικά έχουμε πάθει όλοι σοκ από το φευγιό του. Πολύ ενεργός ως άνθρωπος, άνθρωπος της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Δραστηριοποιήθηκε πάρα πολύ έντονα. Όταν λέγαμε Ένωση Καταναλωτών στο Βόλο, τον Αλέκο τον Κουτσελίνη εννοούσαμε, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Αν και αντιπρόεδρος τα τελευταία χρόνια, ήθελε να δώσει βήμα και σκυτάλη σε νεότερους. Ήταν για 11 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και είχε συστήσει ειδικά την περίοδο της κρίσης πολλές δράσεις, πολλές πρωτοβουλίες για να μπορέσει να συμβουλεύσει όσο το δυνατόν μπορούσε τότε και μπορούσε ο Αλέκος ο Κουτσελίνης τους καταναλωτές. Εμείς να του ευχηθούμε καλό παράδεισο και σίγουρα αυτός ο άνθρωπος θα έχει φωτεινό δρόμο προς την έξοδο. Θα αναφερθούμε και λίγο αργότερα στον Αλέξανδρο τον Κουτσελίνη. Έχουμε πολλά να πούμε για την προσωπικότητά του. Άρχισαν να σκάνε επιταγές για επαγγελματίες στο Πήλιο. Ήρθαν τα κακά μαντάτα. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας τραβάνε τα μαλλιά τους οι επιχειρήσεις του τουρισμού. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι κάπως διαφορετικά. Όταν εμείς φωνάζουμε, αλλά δεν εισακουγόμαστε. Από την πρώτη ώρα και στιγμή λέμε ότι παιδιά φέτος θα έχουμε πρόβλημα. Βυθομέτρηση έγινε, δεν μπορούσαν να φτιάξουν το βυθό, δεν ήρθαν όλα τα κρουαζιερόπλια που περιμέναμε στο λιμάνι. Από την άλλη, είχαμε θέμα με τα νερά κολύμβησης του Παγασιτικού. Όλοι οι φορείς από αρχές Ιουνίου, άρχισαν να φωνάζουν ότι είναι τα νερά της κολύμβησης καθαρά και μπορούμε να μπαίνουμε μέσα. Το κακό έγινε. Και διάβαζα κάπου χθες μία παρέμβαση από την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας προς τον κύριο Κουρέτα να κάνει λίγη διαφημιστικά σποτάκια. Τι σας έλεγα πριν δύο εβδομάδες, τρεις. Τώρα θα ξεκινήσετε διαφημιστική καμπάνια και το σκέφτεται ο Περιφερειάρχης. Είναι ακόμα στις σκέψεις. Μάλιστα μετά από παρέμβαση της Ένωσης Ξενοδόχων, όπως μαθαίνουμε, έγινε η συνέντευξη τύπου την περασμένη εβδομάδα, όπου μαζεύτηκαν πάλι όλοι οι δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να πούνε είναι καθαρός ο Παγασιτικός. Αυτά όλα θα έπρεπε να γίνουν Απρίλιο-Μάιο. Μιλούμε σήμερα, έχουμε 12 Ιουλίου, φτάσαμε στα μέσα του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχει χαθεί ήδη το μισό καλοκαίρι. Άντε να κάνεις τώρα διαφημιστική καμπάνια να σου έρθουν πότε τα Χριστούγεννα. Έχει χαθεί το παιχνίδι για φέτος. Όσοι ελπίζουν, κακώς ελπίζουν. Το λέω ξεκάθαρα, γίνομαι κακιά, το ξέρω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μην νομίζετε ότι κάτι θα γυρίσει. Να γυρίσει τι? Όταν πας σε Μιλίνα και σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο υπάρχουν δύο οικογένειες, δύο τραπεζάκια. Αυτό δεν είναι κίνηση καλοκαιριού. Που παλιότερα η Μιλίνα έσφιζε από κόσμο. Υπάρχουν περιοχές που είναι σαν την περίοδο του κορονοϊού. Δεν έχουν καθόλου τίποτα, μηδενική κίνηση. Αυτό το κλίμα πώς θα αναστραφεί? Πείτε μου, και να έχουμε σήμερα 12 Ιουλίου. Ξεκίνησε την διακυβέρνηση της Περιφερειακής Αρχής ο κύριος Κουρέτας λέγοντας ότι θα φέρει τον Ταλάρα
για να σώσει την Κάρλα. Μετά την περίοδο ξηρασίας, η φύση έκανε τη δουλειά της. Η Κάρλα έχει αρχίσει και κατεβαίνουν τα νερά πάρα πάρα πολύ γρήγορα, η στάθμη του νερού. Και αυτό ούτε οι Ολλανδοί ούτε οι Σομαλοί μας σώσανε. Εντάξει, ο καλός Θεός, η φύση και η κλιματική αλλαγή που έφερε την ξηρασία. Και έτσι είχαμε την αποξήνα, τα νερά που έχουν αρχίσει, η στάθμη του νερού που έχει αρχίσει και πέφτει. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνει η Περιφερειακή Αρχή, πραγματικά. Είχαμε αντιπεριφερειάρχη θεματικό τον Γιάννη τον Αναστασίου, μας έλεγε κάτι τρελά πριν μήνες εδώ στην εκπομπή μας, περί άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τον έδιωξε από θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον έκανε ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά αντικαταστάτη μέχρι αυτή την ώρα, στα μέσα του καλοκαιριού, δεν έχουμε. Δεν έχουμε θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, δηλαδή καθήλυνα αρμόδιο για θέματα του τουρισμού. Και είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Έφερε τη Μάγια Τσόκλη ως ειδική σύμβουλο, να μας συμβουλέψει η Μάγια Τσόκλη που έχει φτάσει σε όλο τον κόσμο, Αφρική και δεν ξέρω εγώ τι, να μας πει για τη Μαγνησία, για την Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Πώς, δεν ξέρω. Πραγματικά, ειλικρινά δεν ξέρω. Και τώρα επαφιόμαστε στις όποιες επαφές μπορεί να έχει κάνει η Μάγια Τσόκλη. Ας μείνει ασχολίαστο. Με αυτά και με αυτά λοιπόν τραβάνε τα μαλλιά τους πραγματικά οι επιχειρήσεις του τουρισμού, γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει κόσμος. Κίνηση υπάρχει, αλλά αυτή την έξαρση που περιμέναμε για το καλοκαίρι του 2024, καμία σχέση. Και ήδη όσοι γνωρίζουν καλά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι άσχετοι δυστυχώς στον χώρο του τουρισμού, έχουν αρχίσει από τώρα να δουλεύουν για το καλοκαίρι του 2025, αν μέχρι τότε δεν έχει συμβεί και τίποτα άλλο, έτσι. Αν μέχρι τότε πάνε όλα καλά και οι συνθήκες είναι ομαλές. Αυτό το καλοκαίρι ξεχάστε το. Χάθηκε. Ό,τι και να λέμε. Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα. Θέτει εκ νέου υποψηφιότητα ο Τέλης Μπαζδάνης για την Προεδρία στο Επιμελητήριο Μαγνησίας. Παραχώρησε χθες συνέντευξη τύπου. 13 χρόνια πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Θέτει ξανά εκ νέου υποψηφιότητα. Μέχρι στιγμής αυτή την ώρα δεν έχει φανεί κάποιος αντίπαλος, δεν έχει θέσει υποψηφιότητα κάποιος άλλος. Μεταξύ 16 και 19 Νοεμβρίου του 2024 θα έχουμε τις επιμελητηριακές εκλογές, όπως έχουμε επιμελητηριακές εκλογές σε όλη τη χώρα. Χθες ο πρώην υπουργός, ο κύριος Μπρατάκος, έθεσε και ο ίδιος ανακοίνωσε την ώρα που ανακοίνωνε ο Μπαζδάνης στην Αθήνα για το επιμελητήριο της Αθήνας, με την ευλογία του κυρίου Μητσοτάκη αυτός, με την στήριξη του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω στο δρόμο μέχρι το Νοέμβρη αν υπάρξει αντίπαλη παράταξη. Μέχρι αυτή την ώρα πάντως πάει μαζί με το επιμελητηριακό, ανεξάρτητο επιμελητηριακό κίνημα και καλεί όλους τους επαγγελματίες να προσχωρήσουν στην παράταξή του και στο ψηφοδέλτιό του. Σαλμονέλα σε νέα γεώτρηση του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Το περιμέναμε. Υπήρξαν αναλύσεις χθες. Αυτή τη φορά το πρόβλημα χτυπά στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Ευτυχώς δεν δημιουργείται πρόβλημα υδροδότησης της περιοχής. Ωστόσο, εντοπίστηκε και ενημερώθηκε το μεσημέρι η ΔΕΗ ΑΡΦ για πρόβλημα σαλμονέλας σε γεώτρηση στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Χθες αργά το βράδυ ενημέρωσε πάλι μέσω Facebook, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου για το πρόβλημα. Απλά να το ξανατονίσουμε, δεν έχουμε θέμα υδροδότησης αυτή την ώρα στον Άγιο Γεώργιο. Ωστόσο, η πλημμυρισμένη Κάρλα, εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Τα προβλήματα που υπάρχουν με τις γεωτρήσεις είναι όσα είναι χωριά γύρω από την Κάρλα. Έτσι, όσα είναι παρακάλια χωριά και λίγο περιφερειακά. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Λοιπόν, εάν δεν καπάρετε άμεσα μέτρα, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί το θέμα. Και φυσικά περιμένουμε σήμερα ανακοινώσεις, απαντήσεις από το Δήμο Ρήγα Φεραίου για αυτό το θέμα. Στέγνωσαν οι δεξαμενές, ξεκινούν μειώσεις πιέσεων. Κάντε οικονομία η έκκληση της ΔΕΙΑΜ. Τώρα ο κύριος Κοπάνας, ενώ μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, τώρα λένε δεν έχουμε νερό.
Παιδιά, τι να σας πω, εν μέσω καύσωνα, υψηλό θερμοκρασιών μας λένε κάτι οικονομία. Ο Χιλέας Μπέος δεν ξέρω τι θα πει και πώς θα αντιδράσει σε όλα αυτά που λέει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, ο κύριος Κοπάνας. Πάμε στον Κόσμο, εφημερίδα Κόσμος. Βαρύ το φορτίο του κόστους παραγωγής, αναγκάζονται να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε υψηλότερες τιμές. Πληγεί οι ζωοτροφές τους για τους Θεσσαλούς κτηνοτρόφους. Νεκρός σε τροχαίο οδηγός αυτοκινήτου από την Καρίτσα, στο στόμιο της Αγιάς. Μειώθηκαν οι θάνατοι το πρώτο εξάμηνο κατά 9,3% στη Θεσσαλία. Πάνω από 173.000 δικαιούχοι στους βρεφονιπιακούς. Άνοιξε η πλατφόρμα να ενημερώσουμε όλους τους γονείς που ενδιαφέρονται. Πάμε στην Καρδίτσα μας, εφημερίδα Αλήθεια. Αλλάζουν τα βιβλία. Υπουργός Υγείας Πιερακάκης, βελτιώσει στο σύστημα των πανελλαδικών. Έρχεται το πολλαπλό βιβλίο στα σχολεία. Μην αγχώνεστε, αυτό θα ισχύσει, αν ισχύσει, από το σχολικό έτος του 2025. Οπότε έχουμε ακόμα καιρό. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι θα αλλάξουν όλα τα βιβλία στη σχολική εκπαίδευση με στόχο να φύγουν τα παιδιά από την αποστήθηση. Ψάχνουν να βρουν ακόμη, 40 χρόνια μετά, ψάχνουν να βρουν ακόμη το καλύτερο σύστημα της παιδείας. Και εμείς φυσικά, οι γονείς, πληρώνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Επαναλαμβάνω, δεκάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Για να πάει ένα παιδί φροντιστήριο σε όλα τα μαθήματα. Για να πάει να δώσει προφήσενση, το ανώτερο, έτσι, το πτυχίο στα αγγλικά και να κάνει και μια δεύτερη γλώσσα, μετρημένα, κοστολογημένα, είναι γύρω στα 10.000 ευρώ ετησίως. Ετησίως. Αυτό είναι το σύστημα υγείας. Αυτοί τώρα αλλάζουν, λέει, τα βιβλία, να κάνουν ένα πολλαπλό βιβλίο, λέει, για να φύγουν τα παιδιά από την παπαγαλία. Τι να σας πω, καλή προσπάθεια. Καλό δρόμο να έχετε. Καλή τύχη. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης αποφεύγει να μιλήσει για την τουρκική εισβολή της Κύπρου, λέει ο κύριος Κατρίνης, συνάντηση Δημήτρη Κουρέτα με τον Διευθυντή του Τμήματος Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, ανανεώνει στον Γυμναστικό Σύλλογο Μουζακίου ο Μπελάζιας εντυπωσιακή κερδοφορία και άνοδο όλων των μεγεθών του 2023 για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. astratv.gr για τη δική σας έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση και μέσω live streaming ζωντανά όλο το πρόγραμμα της τηλεόρασης του Άστρα. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Με πιάνουν τα γέλια. Αυτό το έχουν βρει ένα σλόγγαν, ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, και από το Σεπτέμβριο που πάθαμε το κακό, έχουν περάσει 11 μήνες και σε κάθε δελτίο τύπου, σε κάθε αναφορά, σε κάθε δημόσια δήλωση, βάζουν, πετάνε και το σλόγγαν, ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Έχουν περάσει 11 μήνες, ακόμα το συζητάνε πώς θα την ανασυγκροτήσουν. Απόστολος Τσουρέκας, 13ο Faithon Skyrise στον μυθικό Όλυμπο. Συνεχίζεται απόψε το Ταράτσα Φέστιβαλ με προβολές βραβευμένων ταινιών. Βόλο στο φθινόπωρο τα έργα αποκατάστασης από τα φαινόμενα Ντάνιελ Ηλίας. Θες δεν μπορέσαμε να βγούμε στον αέρα να σας τα πω. Είχαμε την πληροφορία, ο Χειμωνίδης την είχε αποκλειστικά προχθές, ότι έρχεται στα Ικούρα στις Μικροφίβες. Λέμε μπα. Δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση δημοσιογράφη. Ήρθε εν κρυπτό να κάνει κάποια εγκαίνια στο Ερινό όσον αφορά την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Εκείνη την ώρα ενημερώθηκαν οι δημοσιογράφοι και ήρθε εν κρυπτό γιατί, για να γλιτώσει τις ερωτήσεις. Γιατί πολύ απλά Ταχιάος, ειδικά ο κύριος Ταχιάος, αλλά και Σταϊκούρας, μαζί με τον Αυγενάκη Αλαμπρατσέτα τότε, το χειμώνα που μας πέρασε, μας έλεγαν ότι μέσα Ιουλίου, τώρα δηλαδή, σε τρεις μέρες, θα γίνονταν η Μαγνησία και γενικότερα ολόκληρη η Θεσσαλία εργοτάξιο. Θα μετατρέπονταν σε εργοτάξιο. Θα ξεκινούσαν τα έργα και η αποκατάσταση υποδομών από τον Ντάνιελ. Αυτά μας τα είχαν πει τότε, το χειμώνα, 4-5 μήνες πριν. Ήρθε χθες, κρυπτόμενος στο Ερινό, ο κύριος Σταϊκούρας και φυσικά οι δημοσιογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία και τον ρώτησαν τι θα γίνει, γιατί οι μέρες πλησιάζουν. Πότε θα μπουν τα έργα και τα μηχανήματα για να μετατραπεί η Θεσσαλία σε ένα εργοτάξιο. Α, λεφτά δεν υπάρχουν. Το φθινόπωρο. Τώρα το μεταθέτουν στο φθινόπωρο. Πώς δεν τρέπονται και έχουν έτσι
θάρρος και θράσος και βγαίνουν και κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Μετά, μην απορείτε που δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει και έχει γυρίσει την πλάτη στους πολιτικούς γιατί τους θεωρεί ψεύτες και απατεώνες. Όταν ολόκληρος υπουργός δεσμεύεται και υπόσχεται ότι το μέσα του καλοκαιριού η Θεσσαλία θα μετατραπεί σε εργοτάξιο, έρχονται τα μέσα του καλοκαιριού και το αλλάζει πάλι και πάει παραπίσω η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, μετά σε ποιον έχεις εμπιστοσύνη όταν ψεύδεται ο ίδιος υπουργός, η υπουργή μάλλον. Γιατί ο Ταχιάος ειδικά μας είχε πρίξει. Ερχόταν κάθε 15η μέρα εδώ το χειμώνα, το θυμάστε. Εντάξει, στις περιβόητες συσκέψεις με το πολυδύναμο έτσι επιτελείο κυβερνητικό που είχε συγκροτηθεί στην Λάρισα. Κάθε 15 μέρες λοιπόν ερχότανε και μας έλεγε ότι μέσα καλοκαιριού θα είμαστε εργοτάξιο, ένα απέραντο εργοτάξιο, ολόκληρη η Θεσσαλία. Και μάλιστα φωνάζαμε τότε εμείς οι χαζοί, γιατί τον πιστέψαμε, και λέγαμε μα είναι δυνατόν στα μέσα της τουριστικής σεζόν, πάει και η τουριστική της σεζόν, πάει και το εργοτάξιο. Ούτε εργοτάξιο είδαμε, ούτε τουρίστες είδαμε. Είμαστε απλά στην απόλυτη, στο απόλυτο τέλμα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλία. Να τους έχουμε, να τους καμαρώνουμε. Πήγε 9 η ώρα, πήγε 9 η ώρα. Να πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα και λέγαμε λίγο πριν όσον αφορά τον καύσωνα και έλεγα λίγο πριν να προσέχετε την υγεία σας και τον εαυτό σας γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει κατακλειστεί το ΕΚΑΒ από τηλεφωνικές κλήσεις και δυστυχώς δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους πάντες. Ασφικτιά το ΕΚΑΒ λόγω ελλείψεων και έχουμε τους συνδικαλιστές να μας το λένε αυτό στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πολλά είναι τα περιστατικά που καλείται να διαχειριστεί τις τελευταίες ημέρες στο ΕΚΑΒ, τόσο στη Λάρισα όσο και στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Λάρισας, τα παθολογικά περιστατικά ήταν ασυνήθιστα πολλά και αρκετοί πολίτες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, με συμπτώματα εμετού και διάρειας. Το τελευταίο διάστημα, οι τελευταίες ημέρες που είχαμε αρκετά περιστατικά στην πόλη της Λάρισας, προφανώς λόγω των καιρικών συνδικών, των υψηλών θερμοκρασιών, των κλιματιστικών και άλλων, είχαμε κλήσεις αρκετές από τους πολίτες για περιστατικά τα οποία αφορούσαν εμετούς, διάρειες, πυρετό και τέτοιας φύσης περιστατικά. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κύριος Γούλας, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, ειδικά στην πόλη της Λάρισας, είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Εμείς, όπως πάντα, ήμασταν στην πρώτη γραμμή και με δυσκολία, μπορώ να πω, λόγω του μειωμένου προσωπικού, προσπαθούσαμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα περιστατικά, αυτά τα οποία καλούμασταν να διεκπεραιώσουμε. Το λέω αυτό διότι σε σχέση με πέρυσι το προσωπικό το οποίο έχουμε μάχημο στην πόλη της Λάρισας, είμαστε σχεδόν 10 διασώστες λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι. Διότι λόγω της συνταξιοδότησης, αλλά και άλλων συνθήκων, οι οποίοι συνάδελφοι υπηρετούσαν στη Λάρισα και αναγκαστήκαν λόγω της μη εκλογής τους στις θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση την οποία κατήχαν, να γυρίσουν στις οργανικές τους, με αποτέλεσμα να είμαστε με λιγότερο προσωπικό και να προσπαθούμε να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες που έχουμε και λόγω της θερινής περιόδου με την κάλυψη στα παράλια των κέντρων υγείας που βρίσκονται από το κέντρο υγείας Μεσαγκάλων στο Μείο αλλά και Αγιοκάμπου και ο τομέας συγκεκριμένα της Λάρισας να δυσκεραίνουν περισσότερο το έργο το οποίο καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας. Οι διασώστες ζητούν να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να γίνουν μόνιμες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για να καλυφθούν τα κενά. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να τρέξουν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού
και οι προκηρύξεις να βγουν και να καλυφθούν με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και όχι με άλλου είδους μπαλώματα τα οποία γίνονται. Οι δύσκολες συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες σαφώς και επηρεάζουν αρνητικά την πληθώρα των έκτακτων περιστατικών που φτάνουν στα νοσοκομεία. Πριν δούμε το σχετικό ρεπορτάζ για τον καύσωνα, να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, τον κύριο Λιχναρόπουλο, για τη μεγάλη αυτή απώλεια για το καταναλωτικό κίνημα και όχι μόνο, για την τοπική κοινωνία. Πολύ γνωστό, πολύ αγαπητό πρόσωπο, ο Λέκος ο Κουτσελίνης. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Φαντάζομαι ότι είστε κι εσείς, όπως και εμείς, σε κατάσταση σοκ και θλίψης, έτσι. Ναι, έτσι. Πείτε μας δύο λόγια. Η θλίψη είναι ανίποτη. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο χαμός του κύριου Κουτσελίνη, του Αλέκου μας, που έχει βοηθήσει χιλιάδες κόσμο μόνο από την Ένωση, είναι ότι έχει ασχοληθεί και με άλλα πράγματα στη ζωή του. Και εκεί οργάνωσε, βοήθησε, έβαλε κάποια πράγματα στις θέσεις τους, έφτιαξε διαδικασίες να μπορέσουν όλοι να ασχοληθούν με κάτι. Θα έλεγα ότι αρκετοί συμπολίτες μας του χρωστάμε που είμαστε και στις θέσεις μας και με τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει. Προσωπικά για μένα ήταν ένας μέντορας, ένας σύμβουλος για πολλά πράγματα. Ήμουνα πολύ κοντά στη ζωή του και ο χαμός του ήταν σαν αστραπή. Και παρά τη δημοφιλία του, παρά το γεγονός ότι ήταν αγαπημένος των δημοσιογράφων όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών λόγω της πολύπλευρης δραστηριότητάς του, στην τελευταία θητεία, λέει, δίνω βήμα στους νεότερους για να παραλάβουν τη σκυτάλη νεότερη. Ήξερε πότε να υποχωρεί, όχι να υπαναχωρεί, και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να σας δείξει νέους δρόμους, να σας δώσει νέους ορίζοντες. Έτσι ακριβώς. Έκανε ακριβώς αυτό που είπε. Μας εκπαίδευσε για τα πράγματα της κοινωνίας, μας έδωσε γνώσεις για να βοηθούμε τους συμπολίτες μας. Μας οργάνωσε, ειδικά στην Ένωση Καταναλωτών, ο τρόπος που τα έβαλε σε κουτάκια για να μπορέσουμε να κινηθούμε, να ανοίξουμε τα φτερά μας, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να συνεχίσουμε το έργο του, ήταν με έναν τρόπο θαυμαστό. Και πάντα όποτε αναφερόμουν τον κύριο Κουτσελίνη, ήταν με θαυμασμό, ακόμα και ο τρόπος που μας δίδαξε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις, συνθήκες, ανθρώπους, δελτία, έγγραφα, φορείς. Αυτά είναι μαθήματα μίας ζωής. Μίας ζωής. Αυτά τα κρατάμε μέσα μας και μπορούμε να πορευτούμε, να αναπτυχθούμε. Και αυτό θέλουμε να τα μεταδώσουμε. Και ήταν λαμπρό παράδειγμα την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν έσκασε όλη αυτή η φούσκα πάνω μας. Ενεργοποιήθηκε με θαυμαστό τρόπο ο Λέκος ο Κουτσελίνης τότε, με την Ένωση Καταναλωτών. Και όπως λέτε πολύ σωστά, βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους. Ακόμη και αυτούς που ήταν στο χείλος της καταστροφής και σε ψυχολογικό επίπεδο. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι έσωσε ανθρώπους ακόμη και από την αυτοκτονία, που σκεφτότανε, βλέποντας μπροστά τους αδιέξοδο και τείχος, να δώσουν τέλος στη ζωή τους τότε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι θαυμαστό, συγγνώμη λίγο. Καταλαβαίνω τη συγκίνησή σας και καταλαβαίνω ότι ήταν και ο τρόπος που έφυγε τόσο άδοξος για τον Αλέκο τον Κουτσελίνη. Δηλαδή δεν του έπρεπε ήταν τέτοιο άδικο, τέλος. Ναι. Ήταν άδικο. Μας άφησε ξεκρέμαστος. δεν μπορώ να το διανοηθώ. Καταλαβαίνω. Ακόμα όμως και στο τέλος, ακόμη και τώρα με το φευγιό του, δίνει παράδειγμα, μάθημα ζωής. Χαρίζοντας... Και πρέπει να το συνεχίσουμε.
χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους του με τη δωρεά οργάνων που αποφάσισε η οικογένεια. Ήταν εξάλλου και ο ίδιος ο Λέκος, εξ όσων γνωρίζω τις κουβέντες που είχαμε κάνει, υπέρμαχος της δωρεάς οργάνων. Είναι. Ήταν. Ναι. Mm-hmm. Ήταν. Mm-hmm. Εγώ εύχομαι να ακολουθήσετε τα βήματά του και να είστε άξιος συνεχιστής του. Δεν θα τα καταφέρουμε με τη δύναμη που είχε. Αυτός ήταν η κορυφή. Άμα καταφέρουμε έστω και το 20% από την ικανότητά του, θα είναι μεγάλος στόχος. Μακάρι. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Γνωρίζετε κάτι για την εξώδια ακολουθία? Πρέπει να προηγηθεί προφανώς σε δωρεά οργάνων για να οργανωθούν όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι, και προς το παρόν γνωρίζω ότι θα γίνει το Σάββατο, αλλά δεν ξέρω ποια ώρα. Μάλιστα. Θα το ανακοινώσουν οι συγγενείς. Προφανώς. Δεν θέλω να σας πιέζω άλλο ψυχολογικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια αγάπης. Πάντα τον αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Καταλαβαίνω τον Κώστα τον Λιχναραόπουλο, ο οποίος πραγματικά είχε ένα μεγάλο δάσκαλο και δεν ήταν δάσκαλος απλά στην Ένωση Καταναλωτών. Ο Αλέκος ο Κουτσελίνης ήταν δάσκαλος ζωής. Μπορεί να ήταν και διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά δεν δίδασκε μόνο εκεί. Με τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του, την πολιτική που ασκούσε, όχι την κομματική, καμία σχέση, ο τρόπος που πολιτεύονταν και πορεύονταν στη ζωή, έδινε μαθήματα ζωής, πραγματικά θα μας λείψει και η οργάνωσή του θα μας λείψει. Εγώ όταν είχα ένα θέμα που αφορούσε καταναλωτές, ήξερα ότι παίρνοντας τον Αλέκο τον Κουτσελίνη θα είχα την όποια πληροφορία ήθελα στο δευτερόλεπτο. Και θα ήταν τόσο οργανωμένη οι σκέψεις του και ο τρόπος μετάδοσής του, γι' αυτό και εμείς οι δημοσιογράφοι τον είχαμε ως τον αγαπημένο μας, αρθρογραφούσε σε τοπικές εφημερίδες, έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές για να μεταφέρει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσε για να ενημερώσει τους καταναλωτές. Την τελευταία φορά που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή μας έλεγε, αν θυμάστε καλά, για την αλλαγή των χρωμάτων στα τιμολόγια της ΔΕΗ και πώς αυτό τρέλαινε τους καταναλωτές. Πραγματικά θα λείψει από όλους μας ο Αλέκος ο Κουτσελίνης. Αύριο Σάββατο η εξώδιος ακολουθία. Θα ενημερωθείτε στις επόμενες εκπομπές της τηλεόρασης του Άστρα για την ακριβή ώρα και τον τόπο. Φαντάζομαι όλοι θα θέλουμε να πούμε το τελευταίο ντίο σε έναν λαμπρό, πραγματικά έναν φωτεινό άνθρωπο, το οποίο το έδειξε και με το φευγιό του, χαρίζοντας ζωή μέσα από το θάνατό του σε πολλούς συνανθρώπους του. Καλό παράδεισο να έχει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών και για 11 χρόνια πρόεδρος στο καταναλωτικό κίνημα της Θεσσαλίας. Οι μέρες καύσωνα διανύουμε λοιπόν και υψηλών θερμοκρασιών. Ζέστη, ξηρασία και μελτέμια τον Ιούλιο, λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν θα δροσίσει, έτσι προβλέπουν, μέχρι και το επόμενο δεκαπενθήμερο. Γι' αυτό οπλιστείτε με γερά νεύρα όσον αφορά τον καύσωνα, όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν χρειάζεται πανικός, κάποια ανησυχία χρειάζεται, λένε οι ειδικοί. Με την έννοια πια ότι να είμαστε σε εγρήγορση, να καιροφυλακτούμε, προσέχοντας την υγεία μας, γιατί είδατε στο προηγούμενο ρεπορτάζ και το ΕΚΑΒ δεν είναι για πολλά, είναι τέτοιες οι ελλείψεις. Το είδαμε και στην περίπτωση του Αλέκου του Κουτσελίνη με την Ζαγορά, εκεί όπου έπαθε το τραγικό δυστύχημα στο σπίτι του, πέφτοντας από ύψους 6 μέτρων. Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Κόκκινο θα χτυπήσει και σήμερα Πέμπτη ο υδράργυρος, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ, όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, ο καιρός θα είναι καυτός κατά τη διάρκεια σχεδόν όλου του Ιουλίου. Καμπανάκι για καιρό με έντονη ζέστη και μελτέμια τον Ιούλιο. Χτυπά και ο γνωστός μετεωρολόγος Κλιάρχος Μαρουσάκης, κρούοντας παράλληλα τον κόδωνα του κινδύνου για πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θερμοκρασίες για το επόμενο 15ήμερο θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους για τη χώρα μας, αλλά και ο μήνας με ελάχιστα γενικά βροχές. Ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους για τη χώρα μας, αλλά και ο μήνας με ελάχιστες γενικά βροχές. Φαίνεται λοιπόν ότι θα επιβεβαιωθεί η φήμη του και μάλιστα με τον εντερότερο τρόπο. Μιας και όσο μπορούμε να κοιτάξουμε στο βάθος του προγνωστικού τούνελ, δεν φαίνονται ούτε δροσιές, μα ούτε και βροχές.
Αν σε όλο αυτό το σκηνικό προσθέσουμε και τα μελτέμια και λάβουμε υπόψη μας και την έντονη ξηρασία που είχε προηγηθεί, καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες όχι μόνο ευχάριστες δεν θα είναι, αλλά αντιθέτως θα είναι και πολύ επικίνδυνες, μιας και ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι πολύ ψηλός και για πολλές ημέρες, τονίζει ο κλέαρχος Μαρουσάκης σε νέα του ανάρτηση και συνεχίζει. Τα όσα περιγράψαμε μόλις αποτυπώνονται και σε διάγραμμα της αλήθειας, όπως συνηθίζω να αποκαλώ τα πολλαπλά τρεξίματα των μετεωρολογικών μοντέλων, μιας και τα διαφορετικά σενάρια που αυτά ξεδιπλώνουν, μπορούν να σε οδηγήσουν με καλές πιθανότητες στον επικρατέστερο τύπο καιρού. Με κόκκινη γραμμή σημειώνουν οι μετεωρολόγοι, λένε, τη μέγιστη θερμοκρασία που συνηθίζουμε να συναντάμε σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, την εποχή στην οποία βρισκόμαστε και είναι οι περίπου 35 βαθμοί. Συμπληρώνουν πάντως ότι η φύση έχει τους μηχανισμούς να επαναφέρει την κανονικότητα, απλά αυτό δεν θα γίνει με ήπιο τρόπο και θα πρέπει να θωρακιστούμε στο μέτρο του δυνατού, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Προσέχουμε λοιπόν αυτές τις μέρες ιδιαίτερα. Θα το περάσουμε και αυτό. Έχουμε περάσει τόσες δικαιοσύνες όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω και αυτό με καλή διάθεση και θέληση θα το ξεπεράσουμε. Υπόθεση Νταμπών. Οι οικογένειες, οι συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν τον αγώνα τους και καλά κάνουν. Αυτή την ώρα ζητούν άρση τηλεφωνικού απορρίτου Τριαντόπουλου αγοραστού για το αν και πότε και πώς έγινε το μπάζωμα των Νταμπών και μετά από ποια έτσι, εντολή, ποιος έδωσε την εντολή. Και όχι μόνο αυτό, μετά από αίτημα που κατέθεσε επίσης ο τεχνικός σύμβουλος ο κύριος Κοκοτσάκης, οι ειδικοί μεταλλουργοί θα μεταβούν στο κουλούρι για να ελέγξουν το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Έχει περάσει ένας χρόνος και είμαστε ακόμα σε αυτές τις διαδικασίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι ρυθμούς τρέχει και αυτή η υπόθεση, η οποία θυμίζει λίγο υπόθεση Μάτι. Αργά-αργά, γιατί ζούμε, είπαμε, σε ένα κράτος δικαίου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας που φυλάσσεται στο κουλούρι μαζί με άλλα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών που συγκρούστηκαν το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη, πρόκειται να εξετάσουν το αμέσως επόμενο διάστημα ειδικοί μεταλλουργοί εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για αίτημα που είχε τεθεί υπόψη του εφέτη ακριτή που διερευνά την υπόθεση του πολύ νεκρού δυστυχήματος από τον τεχνικό σύμβουλο Βασίλη Κοκοτσάκη διαμέσου συγγενούς θύματος που τον διόρισε. Το συγκεκριμένο αίτημα αναφέρεται στην τεχνική έκθεση του κ. Κοκοτσάκη, η οποία παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή πριν από μερικούς μήνες από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, σύζυγο της Βασιλικής Χλωρού που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο κοντέινερ που ήταν έμφορτο είχε εξεταστεί από τους εμπειρογνώμονες αμέσως μετά τη σύγκρουση και στη συνέχεια παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Μετά το αίτημα του κ. Κωνσταντινίδη και στο πλαίσιο της πλήρους διελάφκανσης της υπόθεσης και της εξέτασης κάθε αιτήματος των συγγενών, όπως είχε ζητήσει η εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Γεωργία Αβιλίνη, ο εφέτης ανακριτής ζήτησε τη μεταφορά του εν λόγω κοντέινερ στο κουλούρι, προκειμένου να εξεταστεί από μεταλλουργούς. Την ίδια στιγμή εκκρεμούν δύο κρίσιμα αιτήματα του ανακριτή που έχουν να κάνουν με την ανάφλιξη, τη φωτιά και το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η παράδοση του πορίσματος του χημικού μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη φωτιά, αλλά και τα αποτελέσματα της προσπάθειας ανάκτησης του βεντεοληπτικού υλικού από τους σκληρούς δίσκους των καμερών που ήταν τοποθετημένες στους σταθμούς, από όπου διήλθε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι η ανάλυση για το βιντεοληπτικό υλικό πραγματοποιείται σε ειδικό εργαστήριο στην Αγγλία. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική εξέλιξη ως προς το σκέλος της διερεύνησης ύπαρξης ποινικών ευθυνών σε πρόσωπα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, καθώς ο εφέτης ανακριτής φαίνεται να κατέληξε σε ευθύνες τελεχών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και πλέον απομένει τελική υπογραφή του εισαγγελέα για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Δεν θα σας έλεγα ότι πάει τρένο η υπόθεση των Νταμπών, πάει χελώνα η υπόθεση των Νταμπών, όπως και η υπόθεση στο Μάτι, όπως και η υπόθεση Ανός. Χθες έγιναν για ακόμη μια φορά τα δικαστήρια και συνεχίζεται και είπαμε σε αυτή τη χώρα αργά-αργά για αυτά τα θέματα. Τα άλλα τρέχουν σφαίρα. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Έχουμε επίσης ένα θέμα, επιστρέφοντας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα, με τα φαρμακεία μας, όπως βλέπω τώρα στις σημειώσεις μας, πολλές ελλείψεις, φοβερές ελλείψεις. Υπάρχει και ένα θέμα με τη λειτουργία των φαρμακείων. Ακούστηκε ότι μπαίνουν λουκέτα στα περισσότερα, σε πολλά εκ των οποίων το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μη σας κακοφανεί αυτό. Από τη μία, οι ελλείψεις των φαρμάκων, από την άλλη, πολύ ανεβασμένες
τιμές, υψηλές τιμές πλέον στα φάρμακα, είπαμε, στο πλαίσιο της δημόσιας δωρεάν υγείας όλα αυτά. Γι' αυτά μας μιλά ο πρόεδρος της Ένωσης Φαρμακοποιών ΒΟΛ, ο κύριος Ματσιόλης. Πάμε να τον παρακολουθήσουμε. Μεγάλο το πρόβλημα στα φαρμακεία της Μαγνησίας με τις ελλείψεις στα φάρμακα, ένα ζήτημα το οποίο κρατά πολύ καιρό. Αντιβιώσεις, αντιπυκτικά, ενσουλίνες, εισπνεώμενα χάπια είναι κάποια από τα είδη τα οποία λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων. Παράλληλα, οι παραγγελίες εκτελούνται με αρκετή καθυστέρηση. Το πρόβλημα που υφίσταται αρκετό καιρό και πλέον είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού προκαλεί σοβαρά ερωτήματα από φαρμακοποιούς αλλά και ασθενείς. Ο πρόεδρος των φαρμακοποιών σε επίπεδο Μαγνησίας, τοποθετούμενος στον Άστρα, επισήμανε ότι η κατάσταση διαμορφώνεται τραγική. Οι ελλείψεις των φαρμάκων συνεχίζονται. Βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο όπου ο κόσμος μετακινείται και γίνονται πολύ πιο έντονες τώρα. Η καθημερινότητα στο φαρμακείο είναι πολύ δύσκολη. Ζητάμε κωδικούς φαρμάκων για να καλύπτουμε τις ανάγκες των πολιτών, των ασθενών μας. Είναι ασθενείς οι οποίοι παίρνουν σταθερή αγωγή ανά μήνα και μας είναι δύσκολο να τους καλύψουμε. Αναφέρομαι σε ένα από τις περιπτώσεις, αφορά τις ενέσεις για τη ρύθμιση του διαβήτη και όχι μόνο. Και πέραν αυτών έχουμε και νέες περιπτώσεις, οι οποίες τώρα τελευταία ένεκα του ότι είναι η μετακίνηση των πολιτών συνεχή και υπάρχουν μικροτραυματισμοί, είναι και το εμβόλιο του τετάνου. Μάλλον ο αντιτετανικός ορός καλύτερα, γιατί το εμβόλιο υπάρχει. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να βάλει τέτοια μέτρα τα οποία θα σταματήσουν αυτό το ζήτημα. Θυμίζω μόνο τους λόγους που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι αρχικά ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι πολυεθνικές, δεν καλύπτουν τις ανάγκες όλες που υπάρχουν στην Ελλάδα, λόγω του ότι είναι χαμηλές οι τιμές. Και άρα λοιπόν δεν έχει το όφελος που θα περίμενε να έχει. Απ' την άλλη υπάρχουν οι παράλληλες εξαγωγές, που πλέον ό,τι έρχεται υπάρχει μερίδα το οποίο επαναεξάγεται και είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Σε ανακοίνωση πάντως του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΟΦ επισημαίνεται ότι μεριμνά για τη συνέχιση της διάθεσης των αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων, ώστε να μην δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό και δεσμεύεται στην επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης. Παράλληλα, οι πολίτες, όπως επισημαίνεται, μπορούν να στέλνουν τις αναφορές τους μέσω εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό με τίτλο «Αναφορά έλλειψης φαρμάκου» ή του email ellipsis@eof.gr. Και έρχονται και δυσκολότερα. Τώρα, με ποιο τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, κατανόησε και νόησε ότι πρέπει να συνεχίσει το έργο του Υπουργός Υγείας και στον ανασχηματισμό να τον διατηρήσει σε αυτή τη θέση, πραγματικά μόνο αυτός το ξέρει. Πάμε σε μία ανακοίνωση από την διεύθυνση, την υποδιεύθυνση κτηνιατρικών περιφερειακών ενωτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, η οποία μας έχει ολίγον τι ανησυχήσει, θα λέγαμε. Μακάρι το πρόβλημα που εντοπίζεται στα Τρίκαλα να παραμείνει εκεί και να μην έχουμε διάχυση του θέματος, καθώς εμφανίστηκε πανόλη στα εγωπρόβατα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα, σας διαβάζω την ανακοίνωση, η οποία ενημερώνει τους ιδιοκτήτες μερικαστικών και τους εμπλεκόμενους στο εμπόριο και τη διακίνηση αυτών, υπεύθυνοι σφαγείων, έμποροι κτλ., για την εμφάνιση εστίας πανόλους μικρών μερικαστικών σε εκτροφή εγωπροβάτων στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων. Η πανόλη των μικρών μερικαστικών είναι ένα υγιεινές νόσημα με ταχύτατη εξάπλωση και μεγάλο ποσοστό φνησιμότητας. Γι' αυτό λοιπόν εμφανίστηκε, εντοπίστηκε στα Τρίκαλα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε διάχυση του υγιεινούς αυτού νοσήματος. Ωστόσο πρέπει να είναι υπατμών τόσο τα σφαγεία όσο και οι κρεοπόλεις και φυσικά οι αγαπημένοι μας κτηνοτρόφοι. Μακάρι να εγκλωβιστεί το πρόβλημα μόνο στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων. Ωστόσο πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτό. Πάμε στα επιμελητηριακά μας τώρα. 13 χρόνια στο τιμόνι και συνεχίζει ακάθεκτος ο Αριστοτέλης Μπασδάνης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, ο οποίος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες, ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητα
για τις επιμελητηριακές εκλογές. Ο θεσμός είναι σε προεκλογική έτσι, τροχιά σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ στη Μαγνησία θα γίνουν 16, 17 και 18 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, του 2024. Μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται μόνο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω αν θα προκύψει στους επόμενους 4 μήνες κάποιος ο οποίος θα πάει απέναντι στον Αριστοτέλη Μπασδάνη, ο οποίος όμως έχει συγκεντρώσει και όλες τις παραγωγικές, θα λέγαμε, έτσι, προσωπικότητες κοντά του. Καλεί λοιπόν τους ελευθεροεπαγγελματίες να προσχωρήσουν στο ψηφοδέλτιο και στην παράταξή τους στο ανεξάρτητο επιμελητηριακό κίνημα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα όσα είπε χθες από το επιμελητήριο της Μαγνησίας. 16 έως 18 Νοεμβρίου στη Μαγνησία πρόκειται να διεξαχθούν οι επιμελητηριακές εκλογές. Και σήμερα, στο πλαίσιο συνέντευξής του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ο κ. Μπασδάνης αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει στον νομό μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά παράλληλα και για προκλήσεις που υπάρχουν ευρύτερα, όπως η κλιματική κρίση, όπως είπε χαρακτηριστικά, η οικονομική δυσκολία, και εξέπνευσε μήνυμα ενότητας. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου συμπλήρωσε ότι το ανεξάρτητο επιμελητηριακό κίνημα έχει ως σκοπό να ενώσει όλες τις δυνάμεις στον νομό Μαγνησίας και να βάλει σε τροχιά ανάπτυξη στην τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο της συνέντευξης έκανε απολογισμό για τα έσοδα που έχουν συντελεστεί και στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί για το επιμελητήριο με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής, με γνώμονα και μόνο, όπως είπε, το καλό της Μαγνησίας. Η συλλογική και σκληρή δουλειά για το κοινό στο καλό, η προάσπιση του επιμελητηριακού θεσμού και η ενίσχυση του κύρους του επιμελητηρίου μας. Αυτό άλλωστε το αποδείξαμε περίτρανα τα τελευταία 13 χρόνια, όπου το επιμελητήριό μας με εξωστρεφείς δράσεις και πρωτοβουλίες, που περιλαμβάνονται στις αρχές του ανεξάρτητου επιμελητηριακού κινήματος, έγινε μέλος της τοπικής κοινωνίας, μπροστάρης σε αγώνες και πρωταγωνιστής θετικών εξελίξεων. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας έχει πάψει προπολού να είναι ένας ακόμα εισπρακτικός μηχανισμός της κρατικής λειτουργίας και έχει μετατραπεί σε ένα ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, με ενέργειες που αξιοποιούνται από την παρούσα διοίκηση στο έπακρον για το καλό της επιχειρηματικότητας. Από τότε ως σήμερα θέσαμε στόχους και τους πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό. Με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση δημιουργήσαμε ένα ισχυρό αποθεματικό που αποτελεί το εργαλείο μας για κάθε αντισταθμιστική υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρομαι στην κάρτα υγείας, στη δωρεάν νομική υποστήριξη σε κάθε επαγγελματία που το χρειάζεται, συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις για την προβολή της τοπικής επιχειρηματικότητας, δημιουργία project για την τουριστική πρόθεση της Μαγνησίας μέσω παραγωγής βίντεο και σχετικής διαφημιστικής καμπάνιας και άλλα. Μέσω του e-επιμελητήριο εξυγχρονίσαμε τις υποδομές μας και τις διαδικασίες, επιτυχάνοντας τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Συνεργαστήκαμε με επιστημονικούς, κοινωνικούς αλλά και παραγωγικούς φορείς της Μαγνησίας με γνώμονα πάντα το κοινό καλό και την ταυτόχρονη εξέλιξη του επιχειρήν στον τόπο μας. Η Μαγνησία βρέθηκε στο τιμόνι του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, την προεδρία του οποίου διατηρεί έως σήμερα. Ήμασταν παρόντες σε κάθε αναγκαία αλλά και δυνατή διαδικασία διαμεσολάβησης με την κεντρική διοίκηση και την κυβέρνηση, δίνοντας φωνή στα μέλη μας μέσω του φορέα μας. Κατά την περίοδο της πανδημίας, στηρίξαμε έπρακτα με τις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας της περιοχής μας, που έγιναν μάχη με τον χρόνο και την πίεση για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της κατάστασης. Δώσαμε το παρόν σε κάθε δοκιμασία που πέρασε στο πρόσφατο παρελθόν ο νομός μας, αναφέρομαι στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες, μέσω δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών που στηρίχθηκαν πάνω στο δίκτυο αλληλεγγύης που δημιουργήσαμε σε άμεσο χρόνο την ώρα της κρίσης, με όλα τα επιμελητήρια της χώρας αλλά και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δώσαμε λύσεις σε πρακτικά και κέρια ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχειρηματικότητας, κάνοντας κέρυες παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία, είτε μέσω επιστολών μας, είτε μέσω συναντήσεων με τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παράλληλα, το γεγονός ότι σήμερα, 13 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, είμαστε μία γροθιά με τους πάλι ποτέ εκλογικούς μας αντιπάλους, σημαίνει ότι ενωμένοι και δυνατοί προχωράμε μπροστά, πιο ψηλά για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό και ακόμα περισσότερα για τα μέλη μας και το επιμελητηριακό θεσμό. Διαχρονικό μας μέλημα είναι να αποτελέσουμε τη φωνή των μελών μας μέσω του επιμελητηριακού θεσμού που θα συμβαδίσει με τις επιταγές
της σύγχρονης πραγματικότητας. Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο κύριος Μπασδάνης απίθυνε κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους επιχειρηματίες να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο επενδυτικό κίνημα και να σφραγίζουν, όπως είπε με την υπογραφή τους, την προσπάθεια που είναι ουσιαστική και έχει ήδη ξεκινήσει. Για ένα επιμελητήριο, τόνισε, ανοιχτό, το δικό μας επιμελητήριο. Για να λέμε και τις αλήθειες, επί Αριστοτέλη Μπασδάνη το επιμελητήριο ανοίχτηκε στην κοινωνία. Το επιμελητήριο δεν είναι πλέον ένας εισπρακτικός και μόνο μηχανισμός των ελεύθερων επαγγελματιών. Το επιμελητήριο έστησε δίκτυο αλληλεγγύης και στην περίοδο COVID και τώρα με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Είναι αρρωγός σε κάθε επαγγελματία που μπορεί ακόμη και δωρεάν νομική υποστήριξη να έχει πλέον εφ' εξής στις μέρες μας από τον επιμελητηριακό θεσμό. Αυτά και άλλα πολλά λέει ότι θα κάνει αν επανεκλεγεί στις επιμελητηριακές εκλογές που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβρη. Μίλησα βέβαια χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο κύριος Μπασδάνης και για την ακρίβεια. Είναι το μέγα ζήτημα, νομίζω το νούμερο ένα αυτή την ώρα, που αφορά εμάς τους πολίτες. Γιατί 300, εντάξει, είπαμε αλλού. Εμάς όμως τους πολίτες μας αφορά άμεσα και οι δείκτες λένε ότι ένα στους δύο δεν θα καταφέρουν φέτος να πάνε διακοπές. Επίσης, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στα νοικοκυριά όσον αφορά την διατροφική τους πλέον έτσι, οργάνωση των νοικοκυριών, των οικογενειών. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε τόσο εύκολα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Και όλα αυτά, επειδή είναι μία αλυσίδα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά την ακρίβεια. Να ληφθούν και να πάρθουν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση. Κάλεσε χθες από το βήμα του επιμελητηρίου ο πρόεδρος, ο κύριος Μπασδάνης. Να πάρθουν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση για την ενίσχυση και την τόνωση του επιχειρήν και των επαγγελματιών. Επισήμανε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στο θέμα της ακρίβειας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Μαγνησίας, κύριος Μπασδάνης. Τόνισε ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη και θα πρέπει να υπάρξουν και δικλείδες ασφαλείας για τους επαγγελματίες σε ό,τι αφορά τα φορολογικά μέτρα αλλά και τη φορολογία εισοδήματος. Δυνατότητα περαιτέρω ελέγχου για αποκλιμάκωση των τιμών και παράλληλα θα πρέπει να γίνει κάτι για το τεκμαρτό, για το ελάχιστο τεκμαρτό, διότι δεν μπορεί το ελάχιστο τεκμαρτό να είναι συλλήβδιν για όλους τους επαγγελματίες. Υπάρχουν επαγγελματίες που αυταπόδεκτα καθημερινά καταγράφουν τον τζίρο τους μέσω της ταμιακής μηχανής και άρα επομένως δεν χρειάζεται να υπάρχει το ελάχιστο τεκμαρτό σε αυτές τις περιπτώσεις. Αναφέρομαι σε ένα απλό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η ψηφιακή κάρτα, καλό στοιχείο όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν είναι εφικτή και είναι και κοστοβόρα, δηλαδή υψηλά κόστη, για αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι οικογενειακές και απασχολούν από ένα έως δύο άτομα. Πριν περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά και την ακρίβεια και την τσέπη μας, το θέμα των εκτόσεων, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, είστε στον αέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χαμηλώστε την ένταση της φωνής. Μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε. Χαμηλώστε τον ήχο στην τηλεόραση για να μπορείτε να με ακούτε από το τηλέφωνο να συνεννοηθούμε. Ναι. Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε? Βέβαια, βέβαια, είστε στον αέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι, θα ήθελα να σας... Ναι, θα ήθελα να σας μιλήσω και να σας πω... Εγώ μιλάω ή άλλος? Εσείς. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Πάρτε μετά την εκπομπή, μήπως μπορέσουμε να μιλήσουμε, να συνεννοηθούμε, γιατί τώρα σας δυσκολεύει από ό,τι καταλαβαίνω η επιστροφή που έχετε στον ήχο. Καλή σας ημέρα. Λέγαμε λοιπόν για την ακρίβεια, η οποία είναι συνυφασμένη και με το παρακάτω θέμα, το θέμα των εκτόσεων. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών
ήταν διεύλος επικοινωνίας με τον συγχωρεμένο πλέον Αλέκο Κουτσερλίνη, για χρόνια συνεργάτες, δίνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών χρήσιμες συμβουλές προς όλους εμάς τους καταναλωτές όσον αφορά την περίοδο των εκτόσεων, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, υποτονικά μεν, διευρυμένη διεύρυνση αγοράς κάνουμε αυτή την ώρα, μια διερευνητική ματιά στις τιμές των προϊόντων κάνουμε εμείς οι καταναλωτές. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. 31 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι θερινές εκτόσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας, τον κύριο Σωτήρη Τερζόπουλο. Την προσοχή των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των θερινών εκτόσεων, όταν και αναζητούν συμφέρουσες αγορές, εφιστά το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας. Με αφορμή και τη μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται ήδη από την πρεμιέρα των εκτόσεων στην εμπορική αγορά της Λάρισας. Όπως αναφέρει ο κύριος Τερζόπουλος, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγγελθεί κάποιο παράπονο για τις εκτόσεις στα φυσικά καταστήματα. Αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι οι καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την αναγραφή της προηγούμενης τιμής και της νέας εκπτωτικής. Μέχρι στιγμής το κλίμα είναι σχετικά καλό. Οι εκτόσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ελπίζουμε αυτό να είναι ισόφυλος του καταναλωτή, με όποια βέβαια πια αγοραστική δύναμη του έχει απομείνει, για να καταφέρει να κάνει τα ψώνια που θέλει. Το βασικό πράγμα που πρέπει να προσέχουμε είναι την προηγούμενη τιμή σε σχέση με την τωρινή τιμή. Αν η προηγούμενη τιμή ανταποκρίνεται στην πραγματική προηγούμενη τιμή. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι που κάνει 50 ευρώ και μας λένε ότι από 100 το πήγαμε στα 50, είμαστε σίγουροι ότι πριν έκανε 100. Δηλαδή, να ανταποκρίνεται η έκπτωση, το ποσό της έκπτωσης στην πραγματικότητα. Ο ίδιος, ωστόσο, έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για τις διαδικτυακές αγορές, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη επιχείρηση, από την οποία εξαπατήθηκαν χιλιάδες πολίτες. Το Ίνκα Θεσσαλίας προτείνει να εμπιστευόμαστε την τοπική αγορά κάθε πόλη της Θεσσαλίας, ειδικά στη Λάρισα που έχουμε μια πολύ δυνατή αγορά. Αυτό δείχνει να επηρεάζει και τους λαρισαίους καταναλωτές. Μεγάλη προσοχή βέβαια σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές, σε ό,τι αφορά τα e-shops. Εκεί προσέχουμε το παραστατικό, προσέχουμε τις μεταφορικές και προσέχουμε αυτό που παραγγέλνουμε να είναι από καταστήματα γενικά γνωστά με καλές κριτικές, ώστε να μην πέφτουμε θύματα απάτης, όπως πολύ συχνά το ΙΝΚΑ έχει βρεθεί να είναι μάρτυρας τέτοιων καταγγελιών και με πρόσφατο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στη Λάρισα, το οποίο τελικά έκλεισε μετά από εισαγγελική παρέμβαση, δεχόμενο πολλές καταγγελίες και από το ΙΝΚΑ. Από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας συστήνεται στους καταναλωτές να εμπιστεύονται την τοπική εμπορική αγορά, η οποία είναι παράλληλα και αξιόπιστη αλλά και συμφέρουσα. Και βέβαια εμπιστευόμαστε και υποστηρίζουμε, παρακαλώ πολύ, υποστηρίζουμε τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Είναι το χρήμα που θα γυρίσει πίσω στην τσέπη μας. Είναι η ανακύκλωση στην τοπική μας οικονομία. Να στηρίξω και να επιλέξω τοπικές επιχειρήσεις για τις όποιες αγορές και παρεχόμενες υπηρεσίες. Πάμε να κάνουμε μία ακόμη προσπάθεια με την φίλη τηλεθεάτρια. Τελευταία, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, με ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούμε, είστε στον αέρα. Εγώ μιλάω. Εσείς. Εγώ μιλάω, κοπέλα μου. Εσείς μιλάτε. Εγώ μιλάω. Ακούστε τι θα κάνουμε. Ναι, καλημέρα σας. Κλείνω την εκπομπή. Μείνετε εσείς στην τηλεφωνική γραμμή. Να έρθω γρήγορα στο κοντρόλ να σας μιλήσω, εντάξει? Εντάξει, ελπίζω να κατάλαβε, να μην έκλεισε την γραμμή. Ήθελε να μας μιλήσει, δεν ξέρω για ποιο θέμα. Θα το μάθω ευθύς αμέσως, καθώς εμείς εδώ σας καλημερίζουμε για σήμερα. Καλό, ψύχρεμο και όσο το δυνατόν να βρείτε οάσης δροσιά σας εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα, ακριβώς στις 8.30. Καλό πρωινό να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο.